κορύφωση της επίθεσης που γίνεται απέναντι στον εργαζόμενο λαό. Με το πρόσχημα του κορονοϊού περάσανε μία σειρά από αντεργατικές διατάξεις. Έρχεται τώρα με την απαγόρευση των δημοκρατικών ελευθεριών στην ουσία να καταργήσουν και το Σύνταγμα, έτσι ώστε να περιορίσουν τους εργατικούς αγώνες και τις εργατικές διεκδικήσεις. Η σημερινή κινητοποίηση και η συμμετοχή του κόσμου σηματοδοτεί κάτι? Η σημερινή κινητοποίηση για μένα είναι μια καλή αρχή. Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο θα καταργήσει την πράξη από τις κινητοποίησεις του εργαζόμενου λαού και θα χρηστευτεί από τον αγώνα και την πάλη του λαού.